γύρισε πάντα στο άρμος, που θα το έφερα πιο καλά οργανωμένο αρχαιολογικά, αν έχει αυτό ευθύνεται η αρχαιολογική υπηρεσία. Θα ήθελα λίγο πιο ξεχωρταριασμένους στους αρχαιολογικούς του χώρους. Θα ήθελα πιο φροντισμένα τα πράγματα, πιο πολλές πινακίδες. Το άρμος είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο. Οπότε, πιστεύοντας τους αρχαίους μας συγγραφείς, θα πρέπει να δείξουμε και ανάλογη ευαισθησία πάνω σε αυτή την πόλη. Επίσης, θεωρώ απαράδεκτο τόσα χρόνια το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άρμους να είναι κλειστό. Θα έπρεπε κάπου αλλού να έχουν βρεθεί χώροι για να στεγαστούν τα ευρήματα μέχρι ότου εφόσον το Άρμος αποκτήσει πραγματικά και εύχομαι ένα μουσείο αντάξιο της ιστορίας του. Όμως, σήμερα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ. Θα φτάσει στον Αλέξανδρο, αλλά ο Αλέξανδρος για να φτάσει εκεί που έφτασε και να είναι στις καρδιές μας, στις καρδιές όλου του κόσμου και κανείς να μην μπορεί να κουνήσει από εκεί, όσο και να θέλουν, όσο και αν μικρή φτωχή και ανόητη πέφτουν πάνω του για να το λιώσουν. Ο Αλέξανδρος έχει μια γενιά που κρατάει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είχε ένα γιο, τον Τίμενο. Τον Τίμενο τον πρώτο, τον πρεσβύτερο. Επίσης, ο πρωτότοκος γιος του Ηρακλέους, ο Ήλος, μαζί με την Ιόλη, πριγκίπισσα Ιχαλίας, γέννησαν τον Κλεόδεο. Αυτός, ο Ηρακλήδης, είχε ένα ιερό που βρισκόταν στη Σπάρτη. Και αυτός ηγήθηκε της τρίτης εκστρατείας για την κατάληψη των Μυκηνών. Αλλά απέτυχε. Αυτός με την Περιδέα απέκτησαν τον Τίμενο, τον πατέρα του Λάχαρη. Αυτός έκανε τον Δέβαλο και ξεκινάει ένα γένος της Μακεδονίας από εκεί, πάλι από εδώ. Τον Ευρυδιάβα που κάνει το γιο, τον Κάρανο τον πρώτο. Και επίσης πρόγονο της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας. Τον Αριστόμαχο, τον Κρίσο, όχι βέβαια της Λιδίας. Πατέρα του Πίαντα, Πίαντας έγινε τον Φιλοκτήτη, γνωστό από τα Ομηρικά. Και τη Λεωνάση, η οποία Λεωνάση γίνεται σύζυγος του Πύρου, του γιο του Αχιλέα, και αποκτά ανάμεσα στους άλλους και τον Άργο και τον Πέργαμο. Πέργαμο συγκρίνει την Πέργαμο. Άρα αμέσως καταλαβαίνετε ότι από την Ιχαλία, την Θεσσαλία, στερεά Ελλάδα, έως τη Σπάρτη και από την Πέργαμο έως όλη την Πελοπόννησο, μιλάμε για έναν λαό, έναν άρχοντα, μια συγγένεια. Ο γιος του Κλεόδεου, ο Αριστόμαχος, έπεσε κατά τη μάχη των Ηρακλειδών και άλλων δωριαίων κατά των κατοίκων της Πελοποννήσου στην επιχείρηση της δεύτερης καθόδου των Ηρακλειδών και όχι των δωριαίων στην Πελοπόννησο. Κατεβαίνουν γιατί θέλουν φυσικά να ξαναπάνε στις κοιτίδες τους και όχι γιατί έρχονται από κάποιον Ινδοκάφκασο ή από κάποια άλλη περιοχή ως Ινδοευρωπαίοι. Ο γιος του Αριστόμαχου, ο Τίμενος ο Τρίτος, είναι αυτός που μας ενδιαφέρει. Επιχείρησε υπό την αρχηγία την τρίτη και πιο γνωστή κάθοδο των Ηρακλειδών. Μετά το θάνατο του πατρός του, πάει στους αδελφούς και ζητάει να μάθει το λόγο από τον Απόλλωνα για ποιο λόγο είχαν αποτύχει προηγούμενες εκστρατείες. Ο Θεός του δίνει και πάλι την ίδια απάντηση. Αυτός του λέει ότι με αυτή την απάντηση απέτυχαν οι δύο προηγούμενοι και του λέει τότε ο Απόλλων, ο Λοξίας Απόλλων, δεν τα φανερώνει όλα όπως θέλουν οι άνθρωποι. Το απαντάει ότι έφταιγαν αυτοί που ερμήνευσαν τον χρησμό. Του εξήγησε ότι τους είχε πει ότι να περιμένουν τον τρίτο καρπό για να κατεβούν στην Πελοπόννησο. Αυτοί μετέφρασαν τον καρπό με την καρποφορία της γης. Και έτσι ήρθαν τον τρίτο χρόνο. Δεν τους είχε πει όμως αυτό ακριβώς. Τους είχε πει ακριβώς την τρίτη γενεά. Και ο Τίμενος αυτός είναι ο Τίμενος ο τρίτος. Όπως σας είπα, έπρεπε αυτός να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Έπειτα ερμήνευσαν και λάθος τα γεωγραφικά σημεία. Στενή Γράντη Νευριγάστορα δεξιά κατά τον ισθμό έχονται τη θάλασσα, άρα σίγουρα έρχονται από βορρά προς νότο και έπρεπε να περάσουν από τον ισθμό το κοντινότερο σημείο έχοντας δεξιά αυτή τη θάλασσα. Έτσι ο Τίμενος συγκεντρώνει το στρατό του στη Λοκρίδα, ακόμα και σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι στη Λοκρίδα που λέγεται Δωρίδα, εκεί γίνονται αυτά, και κατεβαίνει σε ένα σημείο κάτω που αρχίζει να ναυπηγεί πλοία. Εκείνη η πόλη έκτοτε λέγεται Ναύπακτος. Τα χρόνια όμως που μένουν εκεί πέρα μέχρι να κάνουν πλοία, να κάνουν αυτή τη μεγάλη εκστρατεία, έχει κάποιες ατυχίες ο στρατός του Τίμενου.
Περίπου η ιστορία μοιάζει με την αυλίδα που περίμεναν οι άλλοι ήρωες των Ελλήνων να πάνε να αντιπαλέψουν τους άλλους Έλληνες, τους Τρώες, στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, τον Τροϊκό. Σκοτώνεται ο αδελφός του Αριστόδημος από καραυνό ή κατά το ξέρετε από τον Απόλλωνα στους Δελφούς και αφήνει διαδόχους στα δύο δίδυμα με ανήλικα παιδιά που τον Ευλισθένη και τον Προκλήρη. Επίσης, ένας αξιωματικός του, ο Υπότης, αυτό σημαίνει ότι ήταν αρχηγός υπηκού αυτός, πέρασε έναν μάντη του Απόλλωνα τον Κάρνο, τον πέρασε για πράκτορα τον Πελοποννησίο και τον εφώνευσε με το κόντιό του. Τότε ο Θεός Απόλλων φυσικά θύμωσε γιατί φωνεύτηκε ο μάντης και είπε ότι πρέπει να εξοριστεί από το στράτευμα έτσι ο Τίμενος δεν έχει πλέον υπηκό. Πράγματι για 10 χρόνια φεύγει από το στράτευμα ο Υπότης. Και μετά έπρεπε να περάσουν λοιπόν απέναντι, αλλά θα έπρεπε να περιμένουν τον Τριόφθαλμο. Ποιος είναι αυτός με τα τρία μάτια? Περιμέναν πολύ καιρό να έρθει ο Τριόφθαλμος. Πράγματι, μετά από λίγο περνάει ο γνωστός ετωλός ήρωος, ο Όξυλος, ήταν αυτός, ήταν το φερυπό της Αχιώτας, αυτός πάνε γελίο αντίο τους ανθρώπους έτσι για πλάκα, το είχε συνήθειο. Αυτός λοιπόν ο Όξυλος φτάνει εκεί πέρα και να ρωτήσει γιατί δεν περνάτε ρε παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά φτάνει τα μπαλάρι σε ένα άλογο που έχει ένα μάτι. Έτσι θεωρούν ότι ένα από άλογο και δύο τα δικά του, να ο Τριόφθαλμος, αυτός θα μας περάσει και πράγματι αυτός αναλαμβάνει να τους φέρει σωστά, ασφαλώς σε πέρας απέναντι από την άφπακτο στορείο στην Πελοπόννησο. Έτσι φτάνουν οι Τιμενίδες πια στην Πελοπόννησο και το πρώτο οχυρό που κάνουν είναι στη Λέρνη της Αργολίδος, εδώ λίγο πιο πάνω. Νικούν τον βασιλιά των Αχαιών, ο οποίος είναι εδώ, είναι ο Τισαμενός βασιλέας Άργος και Σπάρτης. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν υπήρχε η Λακεδαίμων μαζί με την Αργολίδα και τους Μεσίνοχους. Δεν είναι χωρισμένοι ακόμα αυτά τα πράγματα. Ο Τισαμενός λοιπόν φεύγει από εδώ πέρα, πηγαίνει αργότερα εκεί πέρα που είναι η Αχαΐα, βορειοδυτικά της Πελοποννήσου, και οι τρεις αδελφοί θυσιάζουν στο βωμό του πατρόου Διός και διανύμουν πλέον ελεύθερη την Πελοπόννησο. Ο Τίμενος ο Τρίτος, ως πρωτότοκος ή διακλήρου ή διαπάτης, παίρνει την Αργολίδα η οποία αποτελούσε τιμητικό κλήρο. Ο Κρεσπόντης διαδόλου παίρνει τη Μεσσηνία, διώχνοντας τους απογόνους του Νέστορος. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι για να μην σας κουράζω ότι ο Κρεσπόντης είχε σύμβολο στις ασπίδες του της Φτά την Αλεπού. Από τότε η Αλεπού έμεινε ως σύμβολο του Δόλου. Και η ανήλικη γη του Αριστόδημου που σας είχα πει ότι αυτός είχε σκοτωθεί, ο Ευλισθένης και ο Προκλής φτάνουν τη Λακωνία. Γι' αυτό θεωρούνται εξάλλου οι πρώτοι ιστορικοί βασιλείς της Σπάρτης και ως εκ τούτου ο Αριστόδημος ο πρόγονος των βασιλιών της Σπάρτης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μια οικογένεια είμαστε όλοι. Ο Τίμενος ο Τρίτος γίνεται όμως ο μυθικός ιδρυτής της δυναστείας των Τιμενιδών στην Αργολίδα. Της ενάρχη δυναστείας. Και είναι ο πρώτος νομοθέτης αυτού εδώ του κράτους, του Άργους. Διότι η δυναστεία των Τιμενιδών έχει αρχίσει όπως προείπα τον Τίμενα τον Άρχο, τον πρεσβύτερο, τον γιο του Ηρακλή. Είχε όμως ένα άσχημο τέλος από μισθωμένους δολοφόνους ή τους ίδιους τους γιους του, τον βάζουν να τον σκοτώσουν, διότι αυτός προτιμούσε τον γαμπρό του, τον Διηφώτη, επίσης Ηρακλήδη που είχε πάρει την κόρη του, την αγαπημένη κόρη του, την Ιρμηθό, και θα έδινε σε αυτόν, σε αυτή την κόρη θα την κληρονομικό δικαίωμα την Αργολίδα. Έτσι αποφασίζουν να τον βγάλουν από τη μέση, να τον σκοτώσουν και πράγματι αυτό και συμβαίνει. Το Τίμενο το θάβουν σε έναν τόπο όπου εκεί που είχε νικήσει τον Τισαμενό και υπήρχε μνημείο ούτως ή άλλως και τον τόπο αυτό τον ονομάζουν Τιμένιο τόπο. Εκεί έδιναν τον τάφο του έως και στα ιστορικά χρόνια, τον αναφέρει ο Παυσανίας. Αυτό ήταν το Τιμένιο αρχαίο οχυρό εμπίνιο του Άργους παρά τις εκβολές των ποταμών Ερασίνου και Ινάχου, εκεί περίπου στη σημερινή Νέα Κύο. 26 χάδια από το Άργος και 50 από την Αυκλία. Και είχε δύο ιερά, και του Ποσειδόνους και της Αφροδίτης. Τα αδέλφια ανακηρύσουν βασιλιά του Άργους τον πρεσβύτερο Κίσο και αυτός ιδρύει το Άστι του Άργους. Αλλά ο στρατός αποφάσισε να παραδώσει το βασίλειο στην Ιρμηθό και στον Διηφώτη. Οι γη του Τιμενού επέστρεψαν με άγριες διαθέσεις. Ο Διηφώτης πήρε την Ιρμηθό και την οικογένειά του και καταστάθηκαν στην επίδαυρο που έγινε τύρανος της πόλεως. Και οι Τιμενίδες αποφάσισαν για να απαλλαγούν από τον Διηφώτη να χωρίσουν την αδελφή τους από αυτόν. Φοβούμενοι τον σύζυγό της, προσεβάλλησαν να τις αναφέρουν πίσω, αλλά απέτυχαν με δύο τρόπους. Ή στέλνουν τη θεά Πυθό να την πείσει και να τη φέρει με τη βία, ή κατάλληλη εκδοχή,
έξω από την επίταγο τη παραγγέλνουν πως θέλουν να τις μιλήσουν. Συναντήθηκαν, άρχισαν να τις κατηγορούν τον σύζυγό της, αλλά εκείνη θύμωσε και τους απάντησε πως ο Διηφόρης ήταν ένας θαυμάσιος άντρας και σύζυγος. Ποιος σας είπε ότι οι Ελληνίδες γυναίκες, οι σύζυγοι δεν είχαν δικαιώματα? Τους αποκάλεσε μάλιστα φωνιάδες του πατρός της, λογομάχησαν μαζί της και την απήγαγαν ανεβάζοντάς την διέως στο άρμα τους. Ένας επιδάβλος που τους είδε ειδοποιεί τον Διηφόρη και τα παιδιά τους αντιμένει σαν τύπου αργείο και οσοδεία και τους προλαβαίνουν λίγο παρακάτω και σκοτώνουν τον Κερίν, τον ένα από τους αδελφούς. Τον άλλον, τον Φάλκη, επειδή κρατούσε την Ιρνηθό, η οποία ήταν ήδη έγκυος, τελικά δεν τον σκότωσε, αλλά αυτός τραβώντας την κοπέλα, την αδελφή του κατά λάθος, καθώς την τράβηξε να φύγει μαζί του, την σκότωσε. Και έτσι από εκεί έγινε το Ιρνήθιον ιερό, έξω από την επίδαυρο προς το Άργος, και απαγορευόταν σε εκείνο το ιερό σημείο κανείς να αγγίζει πλαδιά και ελιές και δέντρα. Μετά στο Άργος βασιλεύει ο Μίδων, γιος του Κίσου, και ο γιος του Τίμενου μετά ο Κλήτος, συναντάμε το όνομα ξανά στη Μακεδονία και στον Αλέξανδρο. Το ότι υπάρχει αυτή η πατρονυμική συνέχεια στα ονόματα σημαίνει και δείχνει ότι δια αυτής μπορούμε να αποδεικνύουμε τη γενιά μας. Γι' αυτό είναι λάθος ο καθένας να επιλέγει όποιο όνομα του καθίσει να παίρνει. Από τον Ηρακλήδη τον Τίμενο τον πρώτο λοιπόν εκλήθησαν Τιμενίδες οι απογονοί του. Και από αυτόν ο ίδιος ο Ευρυπίδης εμπνέεται ένα μύθο, ένα δράμα που λέγεται Τίμενος. Τα παιδιά του τώρα, ο Κερίνης, είναι αυτός που έχει φύγει από εδώ, έχει ιδρύσει μια πολιτεία κοντά στην Ελίκη, τότε σήμερα Χαΐας, τότε Αρκαδίας, που φέρνει το όνομά του την Κερίνια και οι απόγονοι αυτοί ιδίου την Κερίνια της Κύπρου. Και ο Φάλκης πηγαίνει στη Σικιώνα και συμβασιλεύει μαζί με τον Λακεστάνη, δεν τον διώχνει γιατί και ο Λακεστάνης ήταν Ηρακλήδης. Τότε η δυναστεία των Τιμενιδών πήγε προς το βορρά, θα το δούμε τώρα παρακάτω, ήδη το ακούσατε. Αλλά το ότι πήγε προς τη Μικρά Ασία είναι κάτι σχεδόν άγνωστο. Σας είπα ότι η Πέρναμος είναι απικία των Αργυτών. Αλλά στην Μικρά Ασία υπάρχει πόλη που λέγεται Τιμενοθύρες, επί ενός βουνού που λέγεται Τίμενος ή Τίμνος. Εκεί υπήρχε και ο θρόνος ή ο τάφος του Κυριώνη του Χρυσάουρου και στα επόμενα χρόνια ονομάστηκε Φλαβιούπολης ή Ουσάκ. Είναι η πόλη που έδωσε το όνομά της σε ένα γνωστό μουσικό λαϊκό δρόμο. Θα πρέπει αυτός ο δρόμος να μετονομαστεί και να ονομαστεί Αργυτικός δρόμος και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα αγαπητός ακόμα και σήμερα σε αυτούς που ακούν λαϊκή μουσική στο Άργος. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνει. Και από αυτήν την δυναστεία των Τιμενιδών του Άργους λοιπόν ξεκινάνε οι γενάρχες της μακεδονικής βασιλικής οικογένειας. Κάρανος, Γαβάνης, Αρχέλαος, Αέραπος, Περδίκας. Αυτά είναι τα παιδιά. Ξεκινάνε και φτάνουν στην περιοχή που λέγεται Άνω Μακεδονία και όπου ήταν το Άργος το οραστικό. Κυρίες και κύριοι, αν αφήσουμε κάποιους όψιμους να λέγονται Άνω Μακεδονία, σε λίγο θα μας πάρουν και αυτά. Θα φτάσουν έτσι στα σπίτια σας. Εκεί λοιπόν ο Αρχέλαος εξορίζεται από τα αδέλφια του, φτάνει σε έναν βασιλιά της Μακεδονίας, του Οδυσσέα, ο οποίος του έταξε πως θα τον υφεύσει με την κόρη του, αν το βοηθούσε να απαλλαγεί από τους γείτονες. Από τότε ήταν πρόβλημα οι γείτονες της Μακεδονίας. Πράγματι ο Αρχέλαος, ο Αργύτης, πολεμά, τους διώχνει ταχύτατα, όταν γυρνάει πίσω, έχει αλλάξει γνώμη ο Οδυσσέας και ξέρει, μαθαίνει ο Αρχέλαος ότι θα τους σκοτώσει. Ακολουθώντας ένα χρησμό, φεύγει από εκεί πέρα και πηγαίνει σε ένα μέρος της Μακεδονίας όπου τον οδηγεί μια έγα. Εκεί, τιμώντας αυτή την έγα, χτίζει μια πόλη που την ονόμασε Αιγές. Αυτή η πόλη είναι η Έδεσα. Και γίνεται γενάρχης ενός των μακεδονικών οίκων, βασιλικών οίκων της Μακεδονίας. Ο Περδίκας ο πρώτος, ο Τίμενος, είναι πιο σημαντικός από τους άλλους, αυτός φτάνει στην πόλη Λεβαία ή Λιβαία της Μακεδονίας. Εκεί τους προσλαμβάνει ο τοπικός βασιλιάς ως υπηρέτες για τα ζώα του, τα άλογα, τα βόδια, τον Περδίκα, τα γυδοπρόβατα, αλλά η γυναίκα, η σύζυγος του βασιλιά, πρόσεξε ότι το ψωμί που ετοίμαζε για τον Περδίκα αύξανε και φούσκωνε περισσότερο από τα άλλα ψωμιά που έδινε στους υπόλοιπους μυστικούς. Πρέπει να σας πω ότι μια σχέση του αυτή η σχέση του αρχείου Περδίκα με τον Άρτο έχει άμεση σχέση με τα Αργολίδα, διότι μόνο στο Άργος και στην Επίδαυρο υπήρχε αξιωματούχος με το όνομα Αρτίνας. Ήταν ένας είδος σιτιστή, άγνωστης σιτιστής. Γι' αυτό πρέπει να το προσέξετε και αυτό σας δίνει τη δυνατότητα και την ιδιαιτερότητα να κάνετε ένα μουσείο ψωμιού, μουσείο Άργους στην πόλη σας.
Έτσι το διώχνει λοιπόν με τα αδέρφια του από το βασιλικό οίκο, αλλά εκείνοι του ζητάνε τα δεδουλευμένα. Βλέπετε από τότε οι πλούσιοι δεν πλήρωναν του εργαζόμενου. Ο βασιλιά βέβαια αρνείται να του δώσει τα λεφτά και του γυρνάει και του λέει: Ιδού ο ήλιο, πάρτε από τον ήλιο ό,τι θέλετε. Ο αέροπο και ο λαμπάνη έμειναν αποσβολωμένοι. Ο μικρό ο Περδίκα όμω βγάζει το μαχαιράκι του και αφού σχηματίζει ένα κύκλο γύρω από τον ήλιο που είχε μπει στο δωμάτιο, είχε πέσει πάνω από τη σκηνή και ζωγραφίζονταν οι ακτίνες του στο χώμα κάτω, όπως κάνει τον κύκλο εκεί και τον χαράσει, κάνει με το χέρι του ότι παίρνει από τον ήλιο τις ακτίνες και τη ζέστα και τις βάζει μέσα του. Αυτό το σήμα αργότερα θα είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως μακεδονικό αστέρι. Είναι δημιούργημα και φεύγημα του Περδίκα, του Αργύρου. Έτσι. Ο βασιλιάς τρομοκρατείται ξανά με τον Περδίκα και όπως φεύγουν στέλνει τους υπήρους του να το σκοτώσουν, να σκοτώσουν αυτούς τους παράξενους τιμενίδες. Αλλά μόλις αυτοί διασχίσουν το ποτάμι που ήταν εκεί, τότε κατεβαίνουν αυτόματα πάρα πολλά νερά και οι δεις δεν μπόρεσαν να περάσουν απέναντι. Άμα τη διαβάσει τους πλημμυρίσαν σε φνητίως κατέστη αδιάβατος για τους υπήρους ο ποταμός. Αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί μόνο στην Έδεση. Δεν μπορεί να συμβεί στην Περδίκα, δεν έχει ποτάμι στην Περδίκα. Ο Περδίκας λοιπόν φτάνουν τελικά σε μια περιοχή που τότε λέγονταν Κήπη του Μίδα και κατοικούσαν οι Μακεδόνες Βρύγες, που αργότερα τους ξέρουμε σαν Φρύγες και κάνουν μαζί με τους Τράκες ένα τεράστιο ελληνικό πολιτισμό στην σημερινή Βόρεια Τουρκία, τον Φρυγικό πολιτισμό, που πολλοί λένε ότι δεν είναι ελληνικός πολιτισμός. Κάνουν λάθος γιατί δεν ξέρουν ότι οι Πρέσπες λέγονται Βρυγιίδες Λίμνες. Είναι η περιοχή που κατοικούσαν οι Βρύγες Φρύγες. Απλούστατα. Τους διώχνει λοιπόν από εκεί αυτούς και φτιάχνει την πόλη Αιγές, διότι Αιγές σημαίνει πολύ νερό. Γι' αυτό είναι και Αιγαίο. Γι' αυτό είναι και η Αχαΐα, είναι η Διαλύζα και η Αίγα είναι το μόνο ζώο το οποίο κατεβαίνει και πίνει αλμυρό νερό κάτω στο πέλαγος. Ο Περδίκας γίνεται λοιπόν βασιλιάς. Βασιλεύει 48 χρόνια. Σύζυγός του η Κλεοπάτρα, από την οποία αποκτά ένα γιο που φέρει το καταγωγικό όνομα Αργαίος, ο οποίος και το διαδέχτηκε, δηλαδή από εδώ, από το άλλος. Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο της βασιλικής οικογένειας της Μακεδονίας, ο Περδίκας ήταν γιος του Τηρήμα και της Κλεονίκης και πάει λέγοντας αυτά για να μην σας κουράσω, δεν θα σας τα αναφέρω. Αλλά πράγματι, Περδίκας και Αέροπος έγιναν γενάρχες των επιφανέστερων δυναστικών οίκων της Άνω, δηλαδή της Δυτικής Σιδερινής Μακεδονίας, και οι βασιλιάδες της Βασιλικής Μακεδονίας εθεωρούσαν αυτούς Δωρείς, Ηρακλείδες, Τιμενίδες. Αυτή είναι η σειρά. Όμως πρέπει να μνημονεύσουμε κάποιους Αργιάδες Τιμενίδες εδώ, γιατί θα ήταν κουτσό αυτό το κομμάτι, αν δεν τους έλεγα. Ο ένας είναι ο Φίδο, έχετε και οδό για αυτόν τον βασιλιά, εδώ πέρα, του Άργους. Αυτός ο σπουδαίος Τιμενίδης κυβέρνησε με τυραννία, με την αρχαία έννοια της λέξεως, το Άργος, γιος του Αριστοδαμίδα και ήταν ο πατέρας του Κάρανο. Αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός που βοηθάει τον Κάρανο να πάει στα βορειότερα και να στήσει ένα νέο βασίλειο. Αυτός είναι ικανότατος, διεκδικεί σχεδόν όλη την Πελοπόννησο όπου είχε πάρει ο Ηρακλής και δημιουργεί την Αργιακή Συμπολιτεία αυτού, τα Κλεονέσια και όλα επίδαυρα στη Σύνα και Αίγινα, που είναι η πρώτη έννοια ομοσπονδίας στον κόσμο, γιατί είναι περίπου το 10ο αιώνα π.Χ. με συμβατική χρονολόγηση. Κατακτά την Κόρινθο, κατακτά όλες τις περιοχές που όπου είχε φτάσει ο Ηρακλής και είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Είναι σπουδαίος διότι αυτός επίμενε τα σταθμά, τα μέτρα δηλαδή, που εξ αυτού ονομάστηκαν Φιδόνια μέτρα. Η Σύρα είναι μια κλίμακα μέτρων και σταθμών, τα οποία χρησιμοποίησαν όλες οι πόλεις στην Πελοπόννησο και σχεδόν όλες οι πόλεις στην Ελλάδα. Και επίσης, ο Φίδων ήταν ο πρώτος που έκοψε νομίσματα. Σήμερα, αν διαβάσετε, θα σας πούνε τα πρώτα νομίσματα που κοπήκανε στη Λιβύα της Μικράς Ασίας. Λάθος, πριν από αυτό έκοψαν εδώ στο Άργος. Ως αυτού λοιπόν, πρέπει να φτιάξετε και ένα μουσείο νομισμάτων στο Άργος και τα νομίσματα όλων των κρατών, διότι από εδώ ξεκίνησε το νόμισμα. Και υπήρχαν και άλλοι βασιλείς, πατρονυμικά προχωράει το όνομα, πάλι Αργιαλά, ο Κάρανος, ο αδελφός του, είναι πραγματικά ένας από τους πιο σπουδαίους αργίτες και μυθικός γενάρχης του Μακεδονικού οίκου. Προπάπους του Περδίκα του πρώτου και φυσικά πρόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με το θάνατό του, ο Κάρανος πολέμησε και τους αδελφούς του για τη διαδοχή του θρόνου του Άργους, αλλά αποφάσισε να βρει μια άλλη χώρα να βασιλεύσει. Πήγε στο μαντήριο των αδελφών και του δίνει το χρησμό
που ακούσατε προηγουμένως από τον Βαγγέλη το Στόγιο, να πάει βορειότερα, να βρει μια χώρα, στην Ποτιίδα χώρα, όπου χιονάτες, έγκες με σταυτερά κέρατα θα κάθονται. Πάει πράγματι, τη βρίσκει πραγματικά εκεί πέρα και όταν τη βρίσκει προσπαθεί να χτίσει μια πόλη για να βγει αληθινή προφητεία. Και το Άστι το ονόμασε Αιγέ, από την Γίδα. Κατάλληλος ο Κάρινος δεν πήγε αυτοβούλος εκεί πέρα πάνω, ούτε μόνος, αλλά εκλήθη από τον ίδιο τον βασιλιά των Ορεστών της Μακεδονίας για να τον βοηθήσει στον πόλεμο κατά τον Εορδαίο και με αντάλλαγμα να του δώσει κατόπιν το μισό βασίλειο. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ότι ο Κάρινος ήταν στην Ημαθία με μεγάλη συνοδεία στρατού και ακολουθάει τις Έλληνες να σωθεί γιατί έβρεχε πάρα πολύ και να δει πού θα μπορέσει να πάει. Όπως και να έχει αυτή η ιστορία, ο Κάρινος ποτέ δεν ξέχασε ότι οι Έλληνες τον βοήθησαν. Γι' αυτό και διατήρησε τη συνήθεια να βάζει θηλυκές έγκες μπροστά από τον λάβαρό του σε κάθε παρέλαση του στρατούς του, ώστε να είναι η αρχηγή των επιχειρήσεών του, ακριβώς όπως και είχαν γίνει οι προτεργάντες του βασιλείου. Σε ανάμνηση αυτού, όλα τα ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια, στον όλο τον ελλαδικό χώρο, μόνο οι έγκες εμφανίζονται μόνο στα νομίσματα της Εδέσης, ενώ ένα κρυαρόμορφο και ολόκληρο υπάρχει μόνο όσο μόνο σήμερα σε μια αρχαίο. Σε μια εκκλησιά της Έδεσας. Αυτό δείχνει ότι η Έδεσα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι η Αιγές. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, παρόλο που ακόμα και μετά στον Αλέξανδρο βρίσκουμε γλυπτά με Αίγες στην Περσέπολη της Περσίας, και εκεί οι Μακεδόνες δεν λέγονται Μακεδόνες, λέγονται Αιγεάδες. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν διώχνει το Μήνα και τους άλλους βασιλείς και είναι ο πρώτος που συνενώνει πια τη Μακεδονία σε ένα ενιαίο σώμα με κρατική οντότητα, ο Κάρινος. Όταν κάποτε νίκησε έναν δυνάστη γειτονικής χώρας, κατά τα έθιμα των Αργίων έστησε Τρόπαιο. Τότε ξαφνικά κατέβηκε ένα λιοντάρι από τον Όλυμπο, εμφανίστηκε και χύμιξε πάνω στο Τρόπαιο και το γκρέμισε. Τότε ο Κάρινος έδωσε την ερμηνεία ότι ήταν λάθος με παρόμοιες πράξεις να συντηρούν οι νικητές τα εχθρικά αισθήματα των ηγημένων, εάν ήθελαν να αποκαταστήσουν κατόπιν καλές φιλικές σχέσεις μαζί τους. Και αμέσως όρισε να σταματήσει το έθιμο του Τροπαίου. Και την απόφαση αυτή τη σεβάστηκαν όλοι οι Μακεδόνες βασιλείς, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν είσαι ποτέ Τροπαίου. Σκεπτόμενος τον πρόγονό του. Γι' αυτό και οι Μακεδόνες βασιλείς ποτέ δεν έστειναν λοιπόν Τρόπαιο. Επίσης, ένας από τους γιους του Φιλίππου του Δεύτερου και ένας από τους υπάρχους του Αλεξάνδρου έφεραν πατρονημικά και καταγωγικά το όνομα Κάρανος. Τι χρειάν έχουμε λοιπόν άλλων αποδείξεων? Ο Κάρανος βασιλεύει 30 χρόνια και το διαδέχεται ο γιος του Κίνος. Όλα τα παραπάνω και τόσους Κάρανος που σας ανέφερα θέλω να συμπεράνω πως ο Κάρανος δεν ήταν ένας και ούτε μία η άνοδος των αρχητών στη Μακεδονία. Οι Αργίτες ανέβηκαν τουλάχιστον 5 φορές στη Μακεδονία να ιδρύσουν βασίλεια και να αναζητήσουν καλύτερη τύχη, ενώ ο Κάρινος μάλλον ήταν αξίωμα στο Άργος, όπως ο Φαραώς στην Αίγυπτα και ο Μίνωας στην Κρήτη. Και σημαίνει κορυφαίος. Σημαίνει δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ο σπουδαιότερος στην πράξη. Τέλος, αν θέλουμε να συζητήσουμε για την ελληνικότητα όλων αυτών, αστείο πράγμα, αλλά να το πούμε. Ο Αλέξανδρος ο πρώτος, που βασιλεύει περίπου το 500 π.Χ., απέδειξε ότι η οικογένειά του καταγόταν από τον Ηρακλήδη Τίμενο και τότε οι αδέκαστοι ελανοδίκες της Σύνηδος εδέχθησαν πως ήταν Έλληνες. Έτρεξε στα Ολύμπια και ήρθε ισόπαλος με τον πρώτο. Άρα ένας ακόμα Αργύρος Ολυμπιονίκης. Δεν χρειάζονται άλλες αποδείξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε.